Έχουμε τον πρόεδρο της Καϊάρης μαζί μας, τον κύριο Γουλιέλμο. Να σας καλωσορίσουμε. Είναι θετικό για μας ότι η Καϊάρης έχει stand, γιατί υπήρξε και Sport Expo που δεν είχε. Είναι από τα θετικά αυτά, η εξωστρέφεια είναι πάντα καλή. Έχουμε μπλέξει λίγο και πρέπει να ξεμπλέξουμε το Σάββατο. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνετε την ομάδα μας να παρουσιάσει τις σκέψεις της και θέσεις της. Πράγματι, η θετική χρονιά αθλητικά δεν ήταν έτσι όπως το θέλαμε. Έτσι όπως την ήθελε οπωσδήποτε ο Γιάννος, που λέτε περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα αρνητικά μου χρεώνονται και όλα τα θετικά πιστώνονται σε άλλους. Έτσι συμβαίνει. Με τους πρόεδρους. Θέση ευθύνης, εγώ δεν είμαι πρόεδρος, εγώ είμαι ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης, μεγάλο μέτρο. Οι θέσεις ευθύνης αυτά έχω. Και ο καθένας πρέπει να ξέρει να κουβαλάει το σταυρό του. Ομοίως λοιπόν πρέπει να κάνω και εγώ. Πράγματι η φετινή χρονιά λοιπόν δεν ήταν έτσι όπως θέλαμε. Τα χιλιάδες προβλήματα τα οποία όλη η διοικητική ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, οι άνθρωποι που είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, το προπονητικό team, που είναι ένα εξαιρετικό προπονητικό team, οι παίκτες μας, όλοι θα θέλαμε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είχαμε όμως πάρα πολλά προβλήματα που εξαρτήσει την αρχή της χρονιάς. Δεν θα σας ζητήσω για το παρελθόν. Η ουσία είναι το σήμερα για τον Άρη και το αύριο φυσικά. Αρχικά ένα παιχνίδι το Σάββατο που νομίζω ότι η μαζική παρουσία του κόσμου μπορεί να το γύρει προς την πλευρά του Άρη. Να αφήσουμε τις άσχημες σκέψεις απ' έξω και να δούμε πώς θα οργανώσουμε την επόμενη σεζόν. Αυτό που πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πέρα από τις χαρές και τις νίκες, ο Άρης, πέρα από ομάδα της καρδιάς μας, είναι και η ομάδα που χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε λοιπόν όλοι μας μια ευθύνη μεγαλύτερη, όσοι είμαστε κοντά σε αυτήν την ομάδα, να υποστηρίξουμε τα ιδεώδη μπάσκετ. Ο Άρης λοιπόν παίζει με τη φωτιά λοιπόν αυτό το Σάββατο. Πρέπει οπωσδήποτε, θέλοντας και μη, να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Και θα το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Πρέπει όλοι μας να είμαστε εκεί. Πρέπει το γήπεδο να βουλιάζει από κόσμο. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πάνω από 6.500 άνθρωποι και ας χωράει λιγότερο στο Παλαιτεσπορ. Πρέπει το Παλαιτεσπορ αυτό το Σάββατο να θυμίσει άλλους καιρούς. Να ξαναδιαφημίσει το μπάσκετ και ο κόσμος να πάρει με το έτσι θέλω το μάτς αυτό. Γιατί μόνο έτσι θα ξαναδείξουμε ότι είμαστε πίσω, ότι γυρίσαμε και ότι κάθε χρόνο η ομάδα μας θα γίνεται όλο και λίγο ή και πολύ καλύτερη. Και ότι το μπάσκετ πρέπει να ξαναγυρίσει στην πόλη μου. Και μόνο με τον Άρη μπορεί να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει όλοι να είμαστε εκεί λοιπόν. Να εκμεταλλευτώ για μία ακόμα ερώτηση την παρουσία σας. Έχει γίνει πάρα πολύ δώρο σε σχέση με το Παλέ. Θα το πάρει ο Άρης, η ΚΑΕ, ο Ερασιτέχνης, όλα αυτά. Αυτό που θέλει ο Αργιανός είναι να σας βλέπει ενωμένος καταρχήν. ΚΑΕ, Ερασιτέχνη, ΠΑΕ, όλους τους θεσμικούς φορείς του συλλόγου. Και ο Άρης να παίρνει πάντα αυτά που δικαιούται την πολιτεία. Ο Άρης εδώ σε εγώ είναι ρηγμένος από την πολιτεία. Δεν έχει πάρει, ειδικά στο μπάσκετ, ο αυτοκράτορας Άρης αυτά που πρέπει. Και νομίζω ότι μέσα από μια ενότητα, συγκεκριμένη περίπτωση Ερασιτέχνη και ΚΑΕ, θα μου επιτρέψετε να πω, ακόμα δεν τη βλέπουμε, το σύνολό της τουλάχιστον, να μπορέσει να διεκδικήσει λοιπόν από την πολιτεία αυτό που πρέπει για το Παλέ. Θέλω να σας πω μια μικρή προσωπική μου ιστορία. Όταν ήμουν 12 χρονών, έξω από το Παλέ με το φίλο μου το Στέργιο, λέγαμε γιατί αυτή η αδικία και η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνικού μπάσκετ να μην είχε ένα γήπεδο αποκλειστικά για αυτήν. Μεγάλωσα, πέρασαν τα χρόνια, είναι η αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή η πολιτεία, ο υπουργός, ο υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης, όπως επίσης και ο κ. Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος είναι και αυτός κανονικός, και η προηγούμενη υπουργός Μακεδονίας, Τάκης Αγγελίνου του, δουλεύουν οργανωμένα προκειμένου να έρθει να υλοποιηθεί ένα, εγώ έτσι το λέω, ένα ιστορικό όνειρο όλων των Αριανών. Φυσικά υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν. Φυσικά και πρέπει όλοι να σεβόμαστε την κοινότητα.
Πιστεύω ότι τον καιρό που θα είμαι εγώ στα ιδέα της ομάδος, και ελπίζω να είμαι για πολλά χρόνια, αλλά τώρα για τώρα μιλάω, θα καταφέρω να υλοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο. Όσο για αυτά που λέτε για τον Α Σίγμα, να σας πω το εξής. Το σωματείο, ο Α Σίγμα Άρης, είναι η μαμά, η αρχή όλων των αθλητικών ενεργειών και τμήματων. Δεν υπάρχει καμία κόντρα με κανέναν. Αυτά τώρα που βλέπω, δεν ξέρω ποιος το σκέφτεται. Δεν υπάρχει καμία κόντρα με κανέναν. Υπάρχει μόνο εξαιρετική συνεργασία και αγάπη. Εξάλλου, πώς θα μπορούσε η μαμά να βλέπει το παιδί της διαφορετικά και πώς θα μπορούσε το παιδί να βλέπει τη μαμά διαφορετικά. Μόνο με αγάπη μπορούμε να κοιτάμε ένα στον άλλο και με λίγο. Χαίρομαι που το σημειώνετε. Να ξέρετε, Βέγετα, και το εξής, γιατί επίσης διαβάζω πολλά. Ο ΑΣ, αν μπορούσε να βγάλει την ψυχή του και να τη δώσει στην ΚΑΕ, θα το έκανε. Το ίδιο όμως και η ΚΑΕ, αν μπορούσε να βγάλει την ψυχή της, θα την έδωσε. Και όπου μπορεί ο ένας, τον βοηθάει. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν δει το πολύ δημοσιότητα. Ότι έχουμε ήδη στηρίξει εμείς τον ΑΣ. Έχουμε πάει σε δικές τους δράσεις προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε οικονομικά κάποιες εκκρεμότητες. Κάνουμε ήδη άλλα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, κάνουμε κάποιες διοργανώσεις οι οποίες θα τις προξενήσει ο Χαριλάου, ώστε να έχει ένα έκτακτο έσοδο του ΑΣ, το οποίο το Χαριλάου είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο και είναι μέσα στη καρδιά της πόλης μας, μπορεί να έχει σημαντικά τέτοιου έσοδο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ είναι πραγματικά σε αγαστή συνεργασία με την ΚΑΕ. Να μην ξεχνάμε δε, και λίγο πριν εμφανιστώ εγώ τα πράγματα του μπάσκετ, ο ΑΣ είχε κάνει μια ανέρανο για να πληρωθούν κάποιο μικρό ποσό στους παίκτες. Άρα και ο ΑΣ είχε αποδείξει την αγάπη και εμπράκτο. Όχι μόνο με τα λόγια. Άρα είναι άριστη οι σχέσεις μας και δεν νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε. Θα πω ότι δεν έχω σχέση με την πραγματικότητα. Ωραία. Δεν έχω μήνυμα ακροατή. Κύριος Ζωσιαμάνης είναι και φίλος μου Αχιλλέας. Ξέρω ότι είναι και δικό σας. Θα μπει στην ΚΑΕ. Αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Ζωσιαμάνη. Θα πάρω τον Αχιλλέα δηλαδή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο όλος ενιαίος, μεγάλος και ατέλειωτος Άρης, το μπασκετικό τμήμα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανός να ξανακάνει, να μεγαλουργήσει όπως είχε μεγαλουργήσει στο παρελθόν. Για να μπορέσει να το αποδείξει αυτό, πρέπει να ενωθεί καταρχάς, να γίνει μια παρέα, μια οικογένεια. Αυτά τα πλαίσια λοιπόν πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, του μπάσκετ, να βρίσκονται όλες οι εποχές και όλες οι τάσεις του Άρη. Αυτή είναι η επιθυμία όλων μας νομίζω και προς αυτή την κατεύθυνση εγώ έχω απευθύνει εδώ και καιρό πρόσκληση και στον κύριο Ρουσιαμάνη και στον κύριο Σέλογλου. Θα έρθει η ώρα νομίζω που και αυτή θα είναι κοντά. Δεν ρωτάω για τα μπαν όταν έρθει η στιγμή. Νομίζω και αυτά δουλεύετε εδώ και καιρό. Χρειάζονται πολλά χρήματα, θα είναι δεδομένα. Οπότε να μην κουράζω με την ίδια ερώτηση. Τώρα αν έχετε κάτι καινούργιο να μας το πείτε εσείς. Σάββατο, 4 παρατέταρτο, από τις 2.30 πρέπει το παλέ να σκάει από κόσμο. Να σκάει από κόσμο. Να μην χρειαστεί να βγούμε στο παρκέ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ελπίζουμε το Σάββατο πραγματικά να έχουμε μια σημαντική νίκη για την ομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γουλιέλμο. Τον ακούσαμε live εδώ από την Port Expo.